κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε μία ανάσα πριν από τις εθνικές εκλογές της 6ης Μαΐου. Εκλογές οι οποίες από πάρα πολύ κόσμο, σχεδόν από την μερίδα του πολιτικού κόσμου αλλά και των πολιτών, θεωρούνται καθοριστικές, ίσως οι καθοριστικότερες μετά τη μεταπολίτευση για το μέλλον της Ελλάδας. Έτσι, ξεκινώντας απόψε εδώ τις προεκλογικές συζητήσεις του στούντιο της Πατρίδας, να καλωσορίσουμε κοντά μας την κυρία Μαρία Μπογή, υποψήφια από τους Οικολόγους Πράσινους. Ξεκίνησα από την κυρία, χάρη ευγενίας, τον κύριο Σταμάτη Ζουμίδη, υποψήφιο με τη Δημοκρατική Αριστερά, και τον κύριο Μάρκο Κουντουρούδα, υποψήφιο με την Κοινωνική Συμφωνία. Να σας καλωσορίσω ξανά και τους τρεις, να ευχηθώ καλή επιτυχία και στους τρεις σας. Είπα στην αρχή και φαντάζομαι ότι συμφωνείτε μαζί μου ότι αυτές οι εκλογές είναι πάρα πολύ κρίσιμες, πάρα πολύ δύσκολες και πάρα πολύ ανατρεπτικές. Η αιχμή του δόρατος σε όλους τους συνδυασμούς, σε όλα τα πολιτικά κόμματα, είναι η οικονομία. Νομίζω ότι όλοι σας συμφωνείτε ότι το μείζον πρόβλημα αυτή τη στιγμή της Ελλάδος είναι η οικονομική κρίση στην οποία, η οποία διέρχεται και παράλληλα οι προτάσεις που θα μας βοηθήσουν να βγουν από αυτή. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε έτσι την κουβέντα σας και την παρουσία των συνδυασμών σας με κάποιες προτάσεις, με κάποιο σχόλιο, με κάποια θέση του κόμματός σας σχετικά με την οικονομία. Να ξεκινήσουμε, τώρα δεν ξέρω, με τον κύριο Ζουμίδη, έτσι μια που είμαστε, να ξεκινήσουμε τώρα έτσι με αυτή τη σειρά, δεν υπάρχει παρεξήγηση. Κύριε Ζουμίδη, οικονομία στο επίκεντρο. Καλησπέρα σας. Θα θέλαμε καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε. Είναι η παρθενική μας εμφάνιση στην τηλεόραση και πιστεύω ότι έχουμε την επίοικια και των τηλεθεατών. Ευχαριστούμε το κανάλι σας για την τιμή που μας κάνετε. Η Δημοκρατική Αριστερά, ένα κόμμα στον χώρο της ανανεωτικής αριστεράς, η αριστερά της ευθύνης, με ένα καθαρά ευρωπαϊκό προσανατολισμό, με πάγια και η θέση μας ότι η θέση της χώρας είναι σε αυτό το κόσμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης. Είναι ένα τμήμα δηλαδή της Ευρώπης, δεν είναι ομοσπάτε. Ευρώπης, με νόμισμα το ευρώ, με μια ολοκληρωμένη προγραμματική, ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένο, κατεβαίνουμε στις εκλογές και ζητάμε από τον ελληνικό λαό τη στήριξή του για να βγει η Δημοκρατική Αριστερά όσο γίνεται πιο δυνατή, να συμμετέχει πρώτα στον πολιτικό λόγο και διάλογο που θα γίνει μετά τις εκλογές. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι αυτές οι εκλογές είναι οι κρισιμότερες μετά τη μεταπολίτευση. Στην κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η χώρα, με ευθύνη των δύο μεγάλων κομμάτων, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει περιθώριο ούτε να είσαι η αριστερά του όχι σε όλα, ούτε και η θέση μας είναι ναι σε όλα. Όπως ξέρετε, εμείς καταψηφίσαμε και το πρώτο μνημόνιο και το μεσοπρόθεσμο και την τελευταία δανειακή σύμβαση. Νομίζουμε λοιπόν ότι με όλο αυτό που έχει γίνει μέχρι τώρα, με όλες αυτές τις δεσμεύσεις που έχουν κατά κάποιο τρόπο, να το πω έτσι, και λίγο αλυσοδέσει τη χώρα μας στα χέρια των δανειστών και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η αριστερά οπωσδήποτε δεν φέρει καμία ευθύνη. Θα μιλήσουμε για τις ευθύνες της αριστεράς, αν θέλετε. Θα μιλήσουμε. Διότι δεν μπορείς σήμερα να βγαίνεις στον κόσμο και να λες ότι για όλα, ότι υπάρχουν και από πλευράς της αριστεράς οι ευθύνες μας, και άμα θέλετε μπορώ να σου τεκμηριώσω. Νομίζω λοιπόν ότι χρειάζεται αυτή τη στιγμή με μια υπευθυνότητα και νυφαλιότητα σε αυτό το κλίμα που υπάρχει να δούμε τι μπορούμε να περισσώσουμε από αυτά που έχουν δεσμευθεί, τι μπορεί να τροποποιηθεί με ισοδύναμα μέτρα. Σήμερα δεν μπορεί να βγαίνει να λες ότι θα δώσω ή θα κάνω, εάν δεν αποδεικνύεις που θα τα βρεις. Βλέποντας προχθές τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας στο Ζάπιο, εγώ αισθάνθηκα ότι στο Ζάπιο 3 αισθάνθηκα ότι δεν συμβαίνει και τίποτα και ότι εν πάση περιπτώσει θα έχουμε πάλι μετά τις υποσχέσεις κτλ. Εμείς δεν έχουμε να υποσχεθούμε τίποτα. Θα παλέψουμε με αυτές τις δυνάμεις που ο ελληνικός λαός θα μας δώσει, είτε από θέση προγραμματικής αντιπολίτευσης, το τονίζω, προγραμματικής αντιπολίτευσης και όχι στήρας αντιπολίτευσης, είτε από πλευράς, εάν προκύψει θέμα συνεργασιών, βάσει ενός προγράμματος και βάσει αυτές τις συνεργασίες, σε ποια βάση προγράμματος θα γίνουν και με ποια πρόσωπα, παίζει για μας και πρωτεύοντα ρόλο με ποιους μπορεί να γίνει μια συνεργασία. Θα κάνουμε τις προτάσεις μας
σε ό,τι μπορεί μέχρι τώρα να εφικτό να γίνει. Διότι δεν πρέπει να καταλάβει ο ελληνικός λαός και όχι ο δικός λαός, ότι όλα αυτά τα που συμβαίνουν σήμερα και όλα αυτά τα μέτρα που παίρνονται δεν είναι όλα μέτρα τα οποία μας επιβάλλει η Τρόικα και η Τρόικα. Πολλά από αυτά είναι, όπως λέει και η παροιμία, τώρα που βρήκαμε παπά, ας θάψουμε, να το πούμε και λαϊκά. Πολλά από αυτά είναι μέτρα τα οποία επιβάλλονται από πλευράς και του ΣΕΒ, των Ελληνών Βιομηχάνων, και όλων αυτού, όλο αυτού του ανακατέματος που υπάρχει με την εξουσία, και παίρνονται πολλά μέτρα τα οποία δεν είναι συμφωνημένα με την Τρόικα. Θα πρέπει ο ελληνικός λαός να καταλάβει, και όχι ο δικός λαός, ότι αυτή τη στιγμή όποιος βγει και του υποσχεθεί πράγματα, ή όποιος του υποσχεθεί μικρορουσφετάκια, διορισμούς και τέτοια, θα πρέπει να αντιδράσει, πώς να το πω, έντονα, διότι τον προτέρων τον κοροϊδεύω. Ένα μόνο θα σας πω, αυτές τις μέρες σε όλες τις τηλεοράσεις, τα μεγάλα κανάλια, θα δείτε από κάτω ένα τρέιλερ που λέει ότι αναστέλλονται οι κρατήσεις της συντάξης για ένα μήνα. Και μόνο αυτό, για μένα, μου δημιουργεί μια αγανάκτηση. Θα πρέπει να καταλάβει ο ελληνικός λαός ποιοι αυτή τη στιγμή, ποιες δυνάμεις ζητάνε την ψήφο του. Θα πρέπει να προβληματιστεί πάρα πολύ, διότι αυτή τη στιγμή η ψήφος δεν είναι μόνο για μας, τη γενιά του 60, του 50 και του 30, είναι για τη γενιά του 2020 μέχρι 2040. Ψηφίζουμε για τα παιδιά μας, ψηφίζουμε για τα εγγόνια μας, ψηφίζουμε οι γιαγιάδες για τα δυσέγγονά τους. Εγώ θα ήθελα να απευθυνθώ και να πω ότι την ώρα ο κάθε άνθρωπος που θα βρεθεί σε αυτόν τον χώρο, στο παραβάν για να ψηφίσει, θα πρέπει με ένα μεγάλο προβληματισμό, μακριά από δεσμεύσεις, μακριά από μικροσυμφεροντάκια και μικρορουσφετάκια, να σκεφτεί το μέλλον της νέας γενιάς, για την οποία αισθάνομαι τύψεις, ότι φέρω κι εγώ μια ευθύνη στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα. Δεν ξέρω και αν μακρηγορώ κιόλας. Εντάξει, ναι, πρέπει λίγο να το μαζέψει για να μιλήσουμε και οι υπόλοιποι. Έτσι, και αλλιώς έχουμε τη δυνατότητα. Λοιπόν, για το θέμα της οικονομίας που σας είπα, στο μέτρο του εφικτού και όπου μπορεί να γίνει τροποποίηση για την καλυτέρευση της ζωής των εργαζομένων, των μικρομεσαίων, όλων αυτών των ανθρώπων που σήμερα βρίσκονται σε τέτοια αδεινή οικονομική κατάσταση, που βλέπουμε τα φαινόμενα αυτοκτονιών κτλ. Βέβαια, θα πρέπει να δώσουμε και ένα πνεύμα αισιοδοξίας. Ο ελληνικός λαός είναι ένας δημιουργικός λαός. Είναι το αντίθετο από αυτό που παρουσίασε ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου και όλο το ότι είμαστε οι τελευταίοι παρέες Ευρώπης, τεμπέληδες, αντιπαραγωγικοί κτλ. Οι Έλληνες οπουδήποτε βρεθούν, είτε στο τομέα της ναυτιλίας, είτε στο τομέα του εμπορίου, είτε πάντα μεγαλουργούσαν. Εγώ επαφίομαι και σε αυτό το τομέα, δηλαδή στον πατριωτισμό των Ελλήνων, όλοι μαζί να βοηθήσουμε τον γρηγορότερο να ξεφύγουμε από όλη αυτή την κατάσταση. Θα μπορέσουμε να πούμε και στη συνέχεια να επεκταθούμε. Κύριε Μπογή, οι οικολόγοι πράσινοι έχουν και αυτοί μια πρόταση να καταθέσουν. Αφενός γνωρίζουν την κατάσταση, απ' την άλλη έχουν να προσφέρουν και μια εναλλακτική λύση. Ναι, έτσι είναι. Καταρχήν, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Χαιρετώ και τους τηλεθεατές μας. Θα ήθελα να παρουσιάσω τους οικολόγους πράσινους και το τι κόμμα είναι. Είμαστε ένα ευρωπαϊκό κόμμα. Οι αρχές μας είναι κοινές και στην Ευρώπη αλλά και παγκόσμια, γιατί οι πρώτες αρχές μας γράφονται μέσα στην παγκόσμια χάρτα των οικολόγων πράσινων. Ένα ηθικό κείμενο, σχεδόν ευαγγέλιο για όποιον θα ήθελε να κάνει μια πολιτική που πραγματικά βοηθάει την κοινωνία και τους ανθρώπους. Αυτές τις αρχές ακολουθούμε σε κάθε μας βήμα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε για οποιαδήποτε κατάσταση που θα επικρατήσει. Τώρα βλέπουμε οι οικονομικές συγκυρίες να είναι τέτοιες που μας έχουν πιέσει τόσο πολύ, ώστε να το θέσουμε την οικονομία σαν ένα μείζον θέμα. Πιστεύουμε η οικονομία είναι μείζον θέμα μόνο και μόνο επειδή μας δημιουργεί αυτό το πρόβλημα που μας δημιουργεί, χωρίς την πραγματικότητα να είναι τόσο μείζον στην βάση του θα έχουμε να φάμε ή δεν θα έχουμε να φάμε.
Η Ελλάδα έχει περάσει από πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις και έχει ξεπεράσει. Ο κόσμος μπορεί να τις ξεπεράσει αυτές τις δύσκολες καταστάσεις με αλληλεγγύη και με τις δικές του δυνάμεις. Επομένως, αυτό το δίλημα για εμάς, ότι μόνο η οικονομία υπάρχει στην παρούσα συγκυρία, πιστεύουμε ότι δεν υφίσταται στην πραγματικότητα. Το δίλημα για μας είναι αν θα μπορέσουμε να κρατήσουμε τη δημοκρατία μας, αν θα μπορέσουμε να κρατήσουμε την κοινωνική πολιτική με τις παροχές που υποχρεούται η πολιτεία να δώσει στον κόσμο, δηλαδή, τη στήριξη, με το να περιβαλλοντική πολιτική σε θέματα περιβάλλοντος και οικολογίας, που δεν πρέπει να τα υποτιμήσουμε μόνο και μόνο επειδή υπάρχει το οικονομικό πρόβλημα. Και φυσικά να δούμε και το οικονομικό πρόβλημα, αλλά από τη βάση του, γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό, ούτε μόνο τοπικό αυτό το πρόβλημα, αλλά είναι και ευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Πιστεύουμε ότι το οικονομικό σύστημα που λειτουργεί παγκόσμια έχει δημιουργήσει αυτό το οικονομικό πρόβλημα και στην Ελλάδα και περισσότερο εδώ στην Ελλάδα. Θεωρούν την Ελλάδα δηλαδή ότι είναι ένα πείραμα που αν μπορέσουν να πιέσουν έτσι τον κόσμο ώστε να αποδεχθεί τόσο αντιλαϊκά μέτρα για την υποστήριξη της κεφαλαϊκής αγοράς, τότε είναι σαν να έχουν καταφέρει να δεσμεύσουν και όλη τη γη. Επομένως, αυτές οι εκλογές είναι τόσο πολύ σημαντικές για όλο τον κόσμο και για όλους μας, που κανένας δεν πρέπει να πάει να ψηφίσει με ελαφρά την καρδία. Πρέπει όλοι μας να σκεφτούμε ότι εμείς είμαστε αυτοί, όπως λέει και ο Κατζατζάκης, που θα υποστηρίξουμε και θα σώσουμε την πατρίδα μας και όλο τον κόσμο. Ιδιαίτερη βαρύτητα δηλαδή έχει η ψήφος του πολίτη. Πιστεύω ότι έχει πολύ βαρύτητα η ψήφος του κόσμου. Ναι. Η ψήφος του κόσμου πιστεύω σε αυτές τις εκλογές έχει πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα και ίσως είναι και μοναδική μας ευκαιρία. Φανταστείτε να βγάλουμε την επόμενη μέρα μια κυβέρνηση όπως ήταν η Νέα Δημοκρατία που ψήφισαν τα μνημόνια και το ΠΑΣΟΚ και να πούνε ότι μας ψηφίσατε, μας αποδεχτήκατε, επομένως εμείς θα κάνουμε ό,τι θέλουμε, θα σας κόψουμε μισθούς, θα σας κόψουμε συντάξεις, μόνο μέσα την οικονομία θα μπορείτε να λειτουργήσετε, μόνο σαν να έχετε ένα ιδιωτικό κεφάλαιο και είσαστε υπόλογοι σε αυτό, χωρίς να υπάρχει καθόλου ούτε δημόσια ούτε ιδιωτική ζωή. Πιστεύω ότι έχει μια τέτοια βαρύτητα. Αυτές οι εκλογές έχουν τέτοια βαρύτητα. Διακυδεύεται περισσότερο η δημοκρατία μας και η κοινωνική συνοχή και πολιτική παρά το οικονομικό σύστημα. Κύριε Κουντουρούδα, σας αφήσαμε τελευταίο. Η κοινωνική συμφωνία τι λέει για όλο αυτό το κομμάτι? Έχει και αυτή τις δικές της προτάσεις για την οικονομία, έτσι? Καταρχάς, θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία του καναλού και στο εδώ. Να χαιρετήσουμε και εμείς την επαφή μας με το χιόνικο λαό και γιατί πρέπει σαφέστατα ο λαός αυτός να μάθει τι έρχεται η επόμενη μέρα. Η κοινωνική συμφωνία ήταν μια αναγκαιότητα. Ήταν μια αναγκαιότητα μέσα από μια διαδικασία, θα έλεγα, στην οποία μέσα στο ΠΑΣΟΚ υπήρχαν δύο ρεύματα. Υπήρχε το νεοφιλελεύθερο ρεύμα και υπήρχε και το κοινωνικό. Δυστυχώς έχει επικρατήσει το νεοφιλελεύθερο. Υπήρχαν αρκετές εντάσεις από την αρχή, καθώς κατά την παραταξιακή συνείδηση ήταν μάλλον ο χώρος του σοσιαλισμού, το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Πριν όμως οι ενέργειες που πήρε, οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν, δεν είχαν καμία σχέση με την ονομασία του. Και είναι σαφές ότι όταν διαβρώνεται η παραταξιακή συνείδηση ενός κόμματος, δεν νοείται και η υποστήριξή του. Εμείς λοιπόν, επειδή από την αρχή αυτής της λέλαβας των μνημονίων είχαμε ήδη προγραμματικές θέσεις, οι οποίες θα χόντουσαν σαν ισοδύνα αυτά τα θα εγώθησαν σαν αντικατάσταση των σκληρών μέτρων των οποίων είχαν επιβάλει οι διεθνείς τοκογλύφοι, γιατί ουσιαστικά πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ούτε τρόικα υπάρχει. Υπάρχει ένα παγκόσμιο νεοφιλελεύθερο κίνημα
είναι οι διεθνείς τοπογλύφοι, είναι τα απρόσωπα επενδυτικά κεφάλαια τα οποία διαχειρίζονται από άγνωστους ανθρώπους και οι οποίοι λίγη σημασία δίνουν για την ανθρώπινη ζωή. Η κοινωνική συμφωνία είναι ο πραγματικός εκφραστής αυτή τη στιγμή του σοσιαλισμού στην Ελλάδα. Οι ρίζες μας είναι ουσιαστικά στον πολιτικό φιλελευθερισμό και στις κοινωνικές θεωρίες του σοσιαλισμού. Και ο σκοπός μας είναι, μιας και έχουμε ενταχθεί στον ευρωπαϊκό δημοκρατικό σοσιαλισμό. Πιστεύουμε στη συμμετοχική δημοκρατία, αλλά όχι μόνο ως έννοια, αλλά ως πράξη. Η συμμετοχική δημοκρατία θα δώσει τη δυνατότητα στις τοπικές κοινωνίες να αναδείξουν όχι μόνο τα προβλήματα, αλλά και τις λύσεις. Χαίρομαι πάρα πολύ που σιγά σιγά με τον καιρό όλοι χρησιμοποιούν την ορολογία την οποία εμείς πρώτοι διατυπώσαμε, που είναι τα εθνικά ισοδύναμα. Η πρόεδρος μας, η Λούκα Κατσέλη, και ο πρόεδρος της βουλευτικής μας ομάδας, ο κ. Χάρης Χασανίδης, είναι εκείνοι οι οποίοι πρώτοι διατύπωσαν τον όρο εθνικά ισοδύναμα. Εμείς έχουμε ήδη φτιάξει ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης. Η βασική άξονα του οποίου είναι η ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των οικοκυριών, η δίκαιη ανακατανομή των βαρών μέσα από ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα και φυσικά η μείωση της σπατάλης στο δημόσιο, η οποία έλαβε πολύ άσχημες και εκτάσεις και εντάσεις, θα πω το πω, ρευστώντας στην αγορά, και η ανάπτυξη, η τόνωση της απασχόλησης, όπως και η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, προκειμένου να υπάρξει αυτή η προστασία των ευάλωτων των κοινωνικών ομάδων. Είμαστε περήφανοι γιατί έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα το οποίο έχουμε αντιληφθεί ότι από το ΠΑΣΟΚ κάθομαι και το αντιγράφω. Ήδη παρακολουθώ ότι πολλές προτάσεις μας έχουν γίνει αποδεκτές από το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Βενιζέλου και κάπου πιστεύουμε ότι έχουμε κατά κάποιο τρόπο δικαιωθεί. Εμάς κοιτάζουμε να σας πω κάτι. Εμείς έχουμε συγκεκριμένα μέτρα τα οποία μπορούν να δώσουν από την επόμενη μέρα λύσεις σε σημαντικά και πρακτικά προβλήματα. Έχουμε την ικανότητα και έχουμε και την εμπειρία προκειμένου να διαπραγματευτούμε σωστά, προκειμένου αυτό το μνημόνιο να έχει κάποτε μία ημερομηνία λήξης. Έτσι ώστε δηλαδή ο στόχος ο απότερος που έχετε σαν κόμμα δηλαδή είναι αυτός κάποια στιγμή το μνημόνιο να έχει ημερομηνία λήξης. Κοιτάξτε, ο στόχος είναι με την εκλογή την εκλογή δυνάμεων οι οποίες είναι ενάντια στο μνημόνιο, από την επόμενη μέρα να ξεκινήσει η πρόταση, ο σχεδιασμός και η πρόταση του σχεδίου εκείνου, το οποίο θα αντικαταστήσει το μνημόνιο. Και μετά το πιο σημαντικό απ' όλα, η χώρα μας έχει υποθηκευθεί. Μας έχουν πει ένα τεράστιο ψέμα. Μας έχουν πει ότι δίθεν απαλλάξανε τις επόμενες γενιές από 103 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι, αλλά αντικαταστάθηκε από ένα δάνειο 130 δισεκατομμυρίων ευρώ, μία δανειακή σύμβαση. Και όπως ξέρετε, οι δανειακές συμβάσεις, με την προηγούμενη εμπειρία από την σύμβαση την δανειακή μετά την επανάσταση του 1821 στο Λονδίνο, το 1885, το αγγλικό δάνειο που είχαν πάρει τότε, αν θυμάστε, το αποπληρώσαμε το 1985 μέσα από τα σπίρτα. Πάντως, αυτό το μνημόνιο με τα 130 δισεκατομμύρια ευρώ, εγώ δεν ξέρω πόσες γενιές θα το πληρώσω. Ακόμη. Στο σημείο αλλά αυτό. Με ποιο όμως, με ποια ιδιάζουσα διαφορά. Ποιο είναι το κρίσιμο. Ότι η δανειακή αυτή σύμβαση έχει μία πρόβλεψη ότι έχει εφαρμοστεί ο δίκαιο το αγγλικό, που σημαίνει ότι η χώρα μας είναι αυτή τη στιγμή υπάρχει ο κίνδυνος να υποστεί κατάσχεση αν δεν πληρώσει τους όρους δανειακής συμβάσεως και αυτό είναι εχθρό. Κατάλαβα. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, επειδή ουσιαστικά ήταν μια πρώτη παρουσίαση των θέσεων και φαντάζομαι ότι αμέσως μετά θα έχετε όλη την ευκαιρία να συζητήσετε, να ξεδιπλώσουμε τις θέσεις. Τις είδαμε λίγο επιγραμματικά. Θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε.
Επιστροφή λοιπόν εδώ στο στούντιο της Πατρίδας και στην προεκλογική παρουσίαση των υποψηφίων από τα τρία κόμματα της Κοινωνικής Συμφωνίας, της Δημοκρατικής Αριστεράς και των Οικολόγων Πράσινων. Είναι τυχαία η σειρά με την οποία λέω τα κόμματα, μην μου καταλογίσετε δηλαδή κάτι τέτοιο. Και η καιρή είναι λίγο πονηρή και ύποπτη αυτή την περίοδο. Στο πρώτο κομμάτι αναφερθήκατε και οι τρεις, δώσατε τις θέσεις των κομμάτων σας σχετικά με την οικονομία. Εκεί βέβαια βλέπουμε και διαφορές και ομοιότητες. Οφείλω να πω ότι το κοινό σημείο το οποίο εντόπισα και στους τρεις σας είναι μια αισιοδοξία. Ο καθένας βέβαια τη μετέφρασε με τη δική του επιφύλαξη για το όσον αφορά ότι υπάρχει αύριο, που νομίζω ότι είναι και το μείζον ερώτημα της εποχής μας. Δεν σας κρύβω ότι πάρα πολλοί κόσμος, και φαντάζομαι ότι εσείς αυτό σαν υποψήφιοι το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, λέει ότι γιατί να ψηφίσω τον Χ, τον Ψ, τον οποιοδήποτε, από τη στιγμή που υπάρχουν προηλυμένες αποφάσεις, υπάρχουν προσυμφωνημένα μέτρα, τα οποία ουσιαστικά δεν ξέρουμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα των εκλογών, άσχετα δηλαδή από την δύναμη την οποία θα έχει το κάθε κόμμα. Υπάρχουν κάποιες αποφάσεις και κάποια μέτρα τα οποία είναι συμφωνημένα. Αυτή είναι μια αγωνία του κόσμου. Και θα ήθελα εσείς ο καθένας από την πλευρά του να απαντήσει. Δεν ξέρω τώρα, να ξεκινήσουμε με την κυρία Μπογή. Για να μην σας έχω συνέχως. Κυρία Μπογή, είναι προηλυμένες οι αποφάσεις οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή... Πιστεύω ότι προσπάθησαν, έκαναν τα δύνατα δυνατά για να είναι προηλυμένες οι αποφάσεις. Αλλά βλέπουμε ότι από την ιστορία ότι ο κόσμος έχει ανατρέψει πάρα πολλές φορές πολύ πιο σημαντικές, πολύ πιο σταθερές και παγιωμένες αποφάσεις. Επομένως, δεν θεωρώ ότι είναι τόσο πολύ παγιωμένες αυτές οι λυμμένες οι αποφάσεις που έχουν πάρθει και ότι έχουν πάντα κάθε περιθώριο να αλλάξουν ανάλογα με το πώς θα θέλει ο κόσμος. Γιατί δηλαδή, εμείς έχουμε την άποψή μας. Ακριβώς. Εμείς έχουμε την άποψή μας, αλλά πρέπει να δείξει και ο κόσμος το τι άποψη έχει γι' αυτό. Επομένως, καλά είναι να καθίσει, να μιλήσει, να γνωρίσει τις θέσεις του κάθε κόμματος για να δει τι είναι αυτό που πραγματικά τον εκφράζει και τι θα πρέπει να ψηφίσει εκείνος. Κύριε Ζουμίδη, σας βλέπω έτσι λίγο ανήσυχο, ότι υπήρχε κάτι δηλαδή... Καταρχήν θα ήθελα να πω το εξής. Σε αυτό το κοινό, το κοινό μέτωπο που υπάρχει στον χώρο της Ευρώπης από πλευράς των αριστερών δυνάμεων, θα πρέπει η αισιοδοξία μας να μην επικεντρώνεται μόνο στο θέμα το τι σημαίνει σήμερα. Αυτή τη στιγμή μπορεί να προκύψουν στην Ευρώπη κάποιες πολιτικές αλλαγές, από ό,τι ξέρετε και ο Νότος, ο Ευρωπαϊκός Νότος και χώρες της Κεντρικής Ευρώπης αντιμετωπίζουν ακριβώς τα ίδια προβλήματα οικονομικά που αντιμετωπίζει και η Ελλάδα. Δηλαδή δεν είναι λιγότερο το κατακεφαλήν χρέος ούτε του Βέλγου, ούτε του Ιταλού, ούτε του Ισπανού, ούτε του Πορτογάλου, ούτε του Ιρλανδού. Εδώ προσπαθούν με τη μορφή πειραματόζωου να εφαρμόσουν μια πολιτική, να δούνε πώς τους βγαίνει και αν μπορεί αυτό το πράγμα να το προχωρήσουν προς τα πέρα. Εμείς ελπίζουμε ότι αν η ευρωπαϊκή λαοί, όλοι οι εργαζόμενοι, η ευρωπαϊκή αριστερά συναντηθούμε σε κοινούς αγώνες να προωθηθούν ηγέτες στην Ευρώπη του πολιτικού αναστήματος των παλαιών. Να αναφέρω μερικούς, εγώ, του Όλαφ Πάλμερ, του Βίλι Μπραντ, του Μιτεράν, όλων αυτών των ηγετών. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ την Ευρώπη ότι θα παραμείνει στην οτροπία του Μπερλουσκονισμού, στην Γαλλία του Σαρκοζή και όλων αυτών. Πιστεύω ότι εάν επικρατήσουν τέτοιες δυνάμεις στην Ευρώπη, μπορούμε να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο μέλλον, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα. Θα ήθελα να πω μόνο μια κουβέντα. Πείτε μου. Χωρίς να θέλω να οξύνω λίγο τους τόνους. Ακούγοντας τον κύριο Κουλουρούδα, στη συνέχεια έτσι κι αλλιώς. Ακούγοντας τον κύριο Κουλουρούδα από πλευρά της κυρίας Φάδης, κυρίας Κατσέλη και του κύριου Καστανίδη. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα. Η κυρία Κατσέλη ήταν, όταν ήταν στην αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ, η υπεύθυνη του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, της παράταξης του ΠΑΣΟΚ.
Θα ήθελα να ξέρω και να μας πει η κυρία Κατσέλη τι πληροφόρηση για την οικονομική κατάσταση της χώρας είχε δώσει τον Γεώργιο Παπανδρέου. Αναφέρεσαι στις εθνικές εκλογές της προηγούμενης. Και αν συμμετείχε στην κυβέρνηση, στην πρώτη κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου, υπήρξε υπουργός εργασίας, ψήφισε το πρώτο μνημόνιο, αν και σε κάποια ρήμη του λόγου είπε ότι κανένα κοσάλεπτο το κοίταξε, διότι αυτό το άγχος του Πασό, το πώς θα ψηφίσει το πρώτο μνημόνιο για να σώσει τους δανειστές, αυτό δεν έχει ξανασυμβεί παγκόσμια. Εγώ ξέρω ότι όταν χρωστάς, πιο πολύ άγχος έχει αυτός που σε έχει δανείσει. Νομίζω ότι το ερώτημα είναι κατανοητό, έτσι για να μην τρώμε και πολύ χρόνο. Και φαντάζομαι ότι επειδή δεν μπορούμε να φέρουμε την κυρία Κατσέλη εδώ, θα πρέπει να απαντήσετε εσείς. Κοιτάξτε, εδώ είναι μια πολιτική συζήτηση. Ακριβώς. Δεν μπορούμε να. Οι Έλληνες πρέπει να μάθουν να συζητάνε πολιτισμένα και διαλέγονται. Και ειλικρινά χαίρομαι που είμαι με αυτό το πάνελ και μπορούμε να διαφωτίσουμε τον κόσμο. Μα νομίζω ότι ο στόχος και του πάνελ και των εκπομπών είναι το να διαφωτιστεί ο κόσμος. Μια κουβέντα. Απλά ναι, μόνο για να έχει το χρόνο να απαντήσει μετά, να μην τον διακόψουμε γι' αυτό. Κοιτάξτε, πιστεύω να ολοκληρώνουμε ένα-ένα. Ναι, δεν διαφωνώ. Απλά μην μπαίνουν πολλά ερωτήματα στο τραπέζι. Θα ήθελα να πω ότι ο χώρος της Δημοκρατικής Αριστεράς συμπεριλαμβάνει και το χώρο της οικολογίας. Έχουμε μαζί μας και τον Ευθυμιόπουλο και τον Μοδινό και τον Γουδούρη, ο οποίος υπήρξε πρώην πρόεδρος της Greenpeace κτλ. Δηλαδή, χωρίς να θέλω να την παρατεθώ με τη φίλη μου τη Μαρία, δεν όμως εκχωρώ και σε κανένα το δικαίωμα να μονοπολεί το χώρο της οικολογίας, έτσι. Εμείς είμαστε ένας κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και της οικολογίας σε μια βάση που να σέβεται πρώτα-πρώτα το περιβάλλον, τον άνθρωπο, και δυστυχώς το νησί μας έχει πάρα πολλά περιβαλλοντικά. Θα δούμε και στο τρίτο κομμάτι, θα μπούμε καθαρά τοπικά πλέον. Και μία λέξη που για να μην αφήσω κενό, γιατί είχα πει για τις ευθύνες της αριστεράς. Εμείς θα θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε σαν υπεύθυνη αριστερή παράταξη. Αναλαμβάνουμε τις ευθύνες εκείνες που άκρητα πολλές φορές είμαστε με κάθε αδικημένο, είτε είχε είτε δεν είχε δίκιο. Να σας πω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Βάζαν το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Πάντως έχετε τον περισσότερο χρόνο τους ομιλητές. Κάποια στιγμή θα μου το χρεώσουν αυτό, έτσι. Κάποια στιγμή θα μου το χρεώσουν αυτό. Συγγνώμη, γιατί μπορεί να πούνε ότι ωραίο είναι να κάνεις κριτική στους άλλους, πρέπει να κάνεις τον εαυτό. Ναι, αλλά θα έχετε το χρόνο να συνεχίσετε. Οπότε νομίζω, θεωρώ ότι πρέπει ο κύριος Κουντουρούδας τώρα τουλάχιστον να απαντήσει στο σχόλιο που τέθηκε. Και μετά έχει και η κυρία Μπογίτη απαντήσει. Μην προκύψει το αυτό. Μη στεναχωριέστε. Έχουν συλλογική ευθύνη για ό,τι συμβαίνει στη χώρα. Κοιτάξτε, να σα πω κάτι. Σε ευθύνες κυρίας Κατσέλη ουσιαστικά τώρα ψάχνουμε. Η κυρία Κατσέλη είναι ένα αρκετά υπεύθυνο άτομο. Και είναι και ένα ικανό άτομο. Και έχει τη μέγιστη διαπραγματευτική ικανότητα. Και την είχε. Το ότι δεν χρησιμοποιήθηκε, δεν εκμεταλλεύτηκαν τις γνώσεις και την εμπειρία της στο κατάλληλο Υπουργείο, ήταν υπεύθυνη εκείνη. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είχε στηριχθεί στα στοιχεία τα οποία είχε αφήσει η Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να αρχίσουμε τώρα να λέμε την αλήθεια. Η Νέα Δημοκρατία ανέλαβε μια χώρα με το αίτημα κάθαρσης και επανίδρυσης του κράτους και τελικά επανιδρύθηκαν τα πορτοφόλια των Βατοπεδινών, των Κουμπάρων, πήραν τα ομόλογα, πήραν τις οικονομίες του ελληνικού λαού και τις παίξαν στα χρηματιστήρια. Ουδής τιμωρήθηκε για τη διαφορά η οποία έτρεχε τόσα χρόνια. Ουσιαστικά δεν είχαν ποτέ ελέγξει τα πραγματικά οικονομικά μεγέθη. Παρά κοιτάξανε να συνεχίσουν τη δημιουργική λογιστική συνήθεια. Ήρθε μια απογραφή από τον κύριο Αλογοστούφη η οποία άρχισε να αναδίδει την οσμή ότι στην Ελλάδα υπάρχει κακοδιακρίνηση και κατευθείαν να χάνουμε σιγά σιγά την αξιοπιστία μας έναντι των ευρωπαϊκών εταίρων. Και ήρθε και στο τέλος η κυβέρνηση Καραμαλή και αντί να πάρει μέτρα τα οποία σίγουρα θα ήταν προς μια κατεύθυνση για το σημάδεμα του σπάνδαλου δημόσιου, ξαναδανείστηκε άλλα 136 δισεκατομμύρια ευρώ και τα παρέδωσε στο ΠΑΣΟΚ προκειμένου εκείνο να βγάλει την άκρη. Τώρα το ΠΑΣΟΚ όταν ανέλαβε. Νομίζω ότι εκεί ήταν το ερώτημα πια του κυρίου. Θα απαντήσω, αλλά ξέρετε κάτι. Πρέπει όλα να έχουν μια αλληλουχία. Μια συνέχεια, δεν διαφωνώ. Γιατί στον προεκλογικό αυτό αγώνα γίνονται κορώνες, τσιτάτα,
Μάλιστα, χθες είδαμε μία συζήτηση σε ένα πάνελ μεγάλου καναλιού, όπου ειλικρινά ήταν λαροτραγωδικό. Και ο κόσμος ειλικρινά, αντί να παρακολουθεί πολιτικές συζητήσεις, να μαθαίνει και διαμορφώνει γνώμη, αντιμετωπίζει πια την πολιτική σαν reality show. Βέβαια, όταν λοιπόν, διαφωνούν όλοι. Και όχι μόνο αυτό, να πούμε και κάτι άλλο, ότι η σύνδεση κάποιων ψηφοδελτίων μεγάλων κομμάτων θυμίζει πασαρέλα. Έτσι αντιμετωπίζουν την σοβαρότητα που θα έπρεπε να δείξουν στους Έλληνες πολίτες. Λοιπόν. Ωστόσο, πρέπει να απαντήσετε σε αυτό τουλάχιστον τον προβληματισμό που έβαλε. Κυρία λοιπόν Κατσέλη, όταν ήρθε αυτό το πρόβλημα που μας άρχισε να μας καθιστά απαγορευτική την έξοδο στις αγορές, ξέρετε κάτι, δεν είμαστε μόνοι μας στον κόσμο, ούτε ο κόσμος γίνεται γύρω από εμάς. Πρέπει σιγά σιγά οι Έλληνες αυτόν τον εγωισμό που έχουμε να τον επηρεάσουν. Λοιπόν, είμαστε συνδεδεμένοι σε μια παγκόσμια οικονομία, η οποία δυστυχώς αυτή τη στιγμή διακυβεύεται αν θα στραφεί σε νεοφιλελεύθερη τάση ή εάν θα επικρατήσουν οι ανθρωπιστικές και κοινωνικές. Λοιπόν, όταν δεν μπορείς λοιπόν να βγεις στις αγορές, να δανειστείς για να πληρώσεις μισθούς και συντάξεις, έπρεπε λοιπόν να βρεθεί μία λύση η οποία θα καταστήσει, θα καταστήσει συνεχή την έννοια του κράτους. Έπρεπε να πληρωθούν οι συντάξεις, να αντιμετωπιστούν ανάγκες. Κατά συνέπεια, ήταν η λύση αυτή του μνημονίου κάτι σαν αναγκαιότητα. Όμως, κάθισε εκείνη, κάθισαν πολλά στελέχη που ήταν στο κοινωνικό ρεύμα του ΠΑΣΟΚ. Είχαν φτιάξει ένα εθνικό σύστημα, ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης, το οποίο όμως δυστυχώς δεν εισακούστηκε από τους αρμόδιους. Και έκανε την προσπάθειά της με τον νόμο για την υπερχρεωμένα νοικοκυριά, με κάποιες άλλες φορολογικές ελαφρύνσεις, με τη μείωση κάποιων ιατροφαρμακευτικών δαπανών, να όσο μπορεί να βρει τις συνέπειες από το μνημόνιο που έτρεχε, αλλά δεν μπορούσε όμως, όπως σας είχα πει για το θέμα της παραταξιακής συνειδήσεως, όταν τρέξαμε κάποια μέτρα τα οποία είχαμε εμείς τα ισοδύναμα και δεν τα δεχτήκαμε, πάνω απ' ότι είχαμε κάποιες προηγουμένες αποφάσεις αυτό το λαό να τον οδηγήσουν στο πείραμα που αναφέρθηκε και ο κ. Ζουμίδης. Ναι, όντως, είμαστε ένα πειραματόζω. Νομίζω ότι να τελειώσει, να ολοκληρώσει. Είμαστε ένα πειραματόζω. Και όχι μόνο εμείς, όλος ο νότος. Όλος ο νότος. Αυτό είναι ένα κοινό σημείο που αναφέρετε όλοι. Να σας πω κάτι. Η προοπτική της επόμενης ημέρας για την κυβέρνηση, μάλλον για κυβερνητική συνεργασία από τις κεντροδραστηριές δυνάμεις υπάρχει. Υπάρχουν σοβαροί άνθρωποι. Εμείς όμως λέμε το εξής, ότι έχουμε έτοιμο το σχέδιο το οποίο θα μας οδηγήσει στη διέξοδο από την κρίση. Ουσιαστικά όμως λέτε έτσι ότι συνεργαστείτε μαζί μας με το δικό μας σχέδιο, έτσι. Αυτό δεν λέτε. Περιμένετε. Γιατί ίσως να μην το κατάλαβα και εγώ καλά. Ουσιαστικά όταν αναφέρεστε στη συνεργασία και προτείνοντας ένα έτοιμο σχέδιο, είναι σαν να λέτε στους άλλους ότι συνεργαστείτε με το δικό μας σχέδιο, έτσι. Να σας πω κάτι. Το δικό μας το σχέδιο, το οποίο μάλιστα είναι χειλοπληρωθεί, έχει αρκετές προγραμματικές εκκλήσεις. Και είναι ένα σχέδιο ολοκληρωμένο, μελετημένο και προϋπολογισμένο. Τη Δημοκρατική Αριστερά δεν είναι. Των οικολόγων να βράσουν να έχει κάποιε απέλειε. Λοιπόν, κατά συνέπεια, εμεί γι' αυτό υποστηρίζουμε τη θέση μα. Διότι έχουμε ανθρώπου οι οποίοι έχουν κάποια εμπειρία. Σε κάθε περίπτωση, η κυρία Κατσέλη και ο κύριο Κασανίδη αναγκάστηκαν να ψηφίσουν το πρώτο μνημόνιο, καθώ υπήρχε αυτή η αναγκαιότητα να συνεχιστεί η λειτουργία του κράτου. Όμω, κάθισαν, μελέτησαν, υπολόγισαν, έφτιαξαν τα ισοδύναμα, τα οποία μιλάνε τώρα όλοι και απορώ, δηλαδή θα τρελαθούμε σε λίγο. Έχουν ψηφίσει κάτι μνημόνια τα οποία έχουν υποθηκεύσει τη χώρα και τώρα μας έχουν ξεπεταχθεί ο κ. Σαμαράς και ο κ. Βενιζέλος με ισοδύναμα. Από πού και σου. Πόσο τα. Εσείς αυτή τη στιγμή που δεν διαπραγματευτήκατε την ώρα που έπρεπε, τώρα θα πάτε να διαπραγματευτείτε. Να κάνετε τι. Η πλήρη πραξιοπιστία δηλαδή αυτών των πολιτικών. Ολοκληρώστε όμως για να μιλήσει και ο κόμμας. Σαφέστατα. Όταν λοιπόν η κυρία Κατσέλη είχε μια άτακτη στάση, δεν είχε βάλει την κόκκινη γραμμή και για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας για να μην μειωθούν οι μισθοί, γιατί ήξερε, τους είχε προτείνει τα ισοδύναμα για να μην μειωθούν και εκείνοι δεν τα δέχονταν. Όταν δεν δεχόντουσαν σε Υπουργείο Οικονομικών τις προτάσεις της για να αμυλθούν αυτές οι συνέπειες του μνημονίου, ήταν λοιπόν λογικό και αναγκαίο να βρισκόμαστε σήμερα εδώ
και οπωσδήποτε να κοιτάμε τώρα μόνοι μας να σώσουμε ό,τι μπορούμε. Αλλά μπορούμε. Κύριε Αμπογή, νομίζω ότι λίγο ανάμεσα στο διάλογο βγήκατε λίγο αλόβητοι, χρεωθήκατε και κάποια πράγματα. Με προβλημάτισε αυτό που είπε ο κύριος Ζουμίδης όσον αφορά την οικολογία. Έχουμε τα τελευταία χρόνια. Η οικολογία είναι κάτι, ένα θέμα το οποίο παίζει. Είναι το περιβάλλον, δηλαδή, είναι ένα θέμα το οποίο όλοι το καρπώνονται, αν θέλετε. Όλοι προσπαθούν να βρουν μέτρα και καλά κάνουν, έτσι, γιατί αν δεν προστατέψει το περιβάλλον ή όχι. Θεωρείτε όμως ότι πραγματικά ο δικός σας συνδυασμός, οι οικολόγοι πράσινοι, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν την, όχι τη σοβαρότερη, για να μην παρεξηγηθώ από τους συνομιλητές σας, την αρτιότερη πρόταση για το περιβάλλον, μιλώντας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο? Ναι. Γιατί νομίζω ότι ήταν ο άξονας, δηλαδή, το δικό σας. Θα συμφωνήσω με αυτό που λέτε, φυσικά. Οι οικολόγοι πράσινοι έχουν αρχίσει, είναι μερικά χρόνια που έχουν πάρει την οικολογική σκέψη και την έχουν κάνει πολιτική σκέψη. Δηλαδή, βλέπουμε ότι η οικολογική σκέψη δεν μπορεί να πάει ξεχωριστά από την οικολογική σκέψη. Και αυτό, πολιτική εννοεί. Και αυτό, ναι, πώς θα ήθελα να το αναλύσω λίγο. Ότι πραγματικά έχετε δίκιο, όλοι έχουν υιοθετήσει οικολογικές σκέψεις και οικολογικές προτάσεις. Και ευτυχώς νιώθουμε περήφανοι που το έχουμε κάνει αυτό, γιατί έχουν πάρει όλοι τις θέσεις μας, έχουν καταλάβει τη βαρύτητα. Μην παρεξηγηθώ. Έχουν καταλάβει τη βαρύτητα και το πόσο σημαντικό είναι αυτό. Γιατί δεν αρκεί να έχουμε γεμάτο πορτοφόλι μας και να μην έχουμε αέρα να αναπνεύσουμε ή να μην έχουμε νερό να πιούμε. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι παίρνουν τα κομμάτια της οικολογικής σκέψης αποσπασματικά και ο καθένας προσπαθεί να τα προσαρμόσει ανάλογα με την οικονομικό όραμα που έχει. Αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει. Γιατί ναι, δηλαδή το παράδειγμα, το καθαρότατο παράδειγμα είναι τώρα με τις ανεμογεννήτριες που πάνε να βάλουν στο νησί μας η εταιρεία Roca Interprole. Πάρα πολύ καθαρό παράδειγμα αυτό. Ναι, μεν, είναι πράσινη ανάπτυξη. Εμείς είπαμε για τις ανεμογεννήτριες, ή που έχουμε πει για τις ΑΠΕ, απεξάρτηση από το πετρέλαιο, από το λιγνίτι, και αυτά το προωθούμε. Με μια πολιτική όμως σκέψη. Που η πολιτική σκέψη, η οικολογική πολιτική σκέψη, λέει ότι παίρνουμε τι είναι βιωσιμότητα, τι είναι αειφορία, πόσο οικολογικό αποτύπωμα βάζει μια επιχείρηση, κάνει καλό στον κόσμο, είναι καλό για την κοινωνική, για την κοινωνία του τόπου, είναι καλό για την κοινωνία την ευρύτερη. Μέσα σε αυτό, το ευρύτερη κοινωνία, το βιωσιμότητα, είναι και το κέρδος του επενδυτή. Αλλά τα βάζουμε σε μια ισορροπία διαφορετική. Δεν μπορεί να προχωρήσει το κέρδος του επενδυτή με την πράσινη ανάπτυξη και να θεωρείται ότι είναι πράσινη ανάπτυξη. Αυτό δεν είναι. Έτσι. Δεν μπορεί να είναι πράσινη ανάπτυξη. Και αυτό κιόλας, πάνω σε αυτό, φαίνονται και διαφορές που έχουμε και με τα άλλα κόμματα. Ότι θεωρούμε ότι το πολιτικό σύστημα που υπάρχει, έτσι όπως υπάρχει, με τις δανειακές συμβάσεις και με τις οικονομικές συγκυρίες, θα προχωρήσει, όπως μας είπαν εδώ οι επιμιλητές, και θα εξηγιάνει τα πράγματα, θα δώσει κοινωνικές παροχές. Αν δεν υπάρχουν αυτές οι δικλείδες της αειφορίας, του οικολογικού αποτυπώματος, της κοινωνικής πολιτικής, της ευρύτερης κοινωνικής χρήσης, σε ισορροπία, όμορφα, σωστά συζυγιασμένες για κάθε απόφαση, δεν μπορεί να προχωρήσει κάτι σωστά. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι η πολιτική οικολογία, ναι, η πολιτική οικολογία είναι η μοναδική σκέψη που μπορεί να προωθήσει πραγματικά λύσεις για την όλη κατάσταση και συγκυρία που ζούμε. Κύριε Ζουμίδη, να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Είπατε κάποια στιγμή πριν στην τοποθέτηση που είχατε, αναφερθήκατε πολύ έντονα στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Αριστεράς. Αυτό που προβληματίζει πάρα πολύ κόσμο εδώ στην Ελλάδα είναι η διάσπαση της αριστεράς εδώ στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι είναι και αυτό το οποίο χρεώνεται όλη η αριστερά. Σκεφτείτε την ενωμένη, σκεφτείτε τα ποσοστά και πώς μπορείτε να μιλάτε για Ευρωπαϊκή Ένωση της Αριστεράς όταν η ελληνική δεν είναι ενωμένη. Λοιπόν, κοιτάξτε,
Όλοι αυτοί οι χώροι που υπάρχουν αυτή τη στιγμή που υπάρχουν. Τη αριστερά εδώ στην Ελλάδα. Δεν έχουμε όλοι τις ίδιες θέσεις. Έτσι. Αυτό το έχουμε καταλάβει. Το ΚΚΕ έχει μια ξεκάθαρη θέση. Πιστεύει στην έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να ξαναπάμε στη δραχμή. Κατά τη γνώμη μου, είναι μια περιθωριοποίηση, μια κουβανοποίηση της Ελλάδος, άποψή του, σεβαστή, ξεκάθαρη. Εντάξει, συμφωνείς μαζί τους, είσαι μαζί τους. Έτσι. Υπάρχει όμως κάποιος κόσμος, υπάρχει μια ελεύθερη οικονομία. Ζούμε σε ένα περιβάλλον ευρωπαϊκό με ελεύθερη οικονομία, που εμείς δεν συμφωνούμε σε αυτό. Εμείς είμαστε υπέρ της παραμονής στη χώρα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραμονής της χώρας στο ευρώ, διότι πρέπει να συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι αν προκύψει θέμα εξόδου της χώρας στο ευρώ, δεν έχει κανένας κάτσει να εξηγήσει το τι πρόκειται να γίνει. Δηλαδή, μην περιμένουν ότι θα αλλάξει το ευρώ και ότι το ευρώ θα έχει 340,33 που μπήκαμε. Ναι, έχουμε διαβάσει σενάριο ότι θα πάει 1.000 τόσους δραχμές δηλαδή το ευρώ. Ναι. Η χώρα όπως είναι σήμερα διαρθρωμένη είναι απόλυτα εξαρτώμενη από εισαγωγές εκεί που τη φτάσανε οι οικονομικές πολιτικές του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Κατανοητό αυτό. Δεύτερον. Για χάρη συντομία χρόνου προσπαθώ να σας απαντήσω. Αυτή είναι η διαφορά με το ΚΚΕ. Με το ΣΥΡΙΖΑ τι γίνεται. Με το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς όπως ξέρεις είμαστε οι καινούργοι που φύγαμε από το, εδώ και 22 μήνες που φύγαμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Μην ξεχνάς ότι όταν δημιουργήθηκε ο ενιαίος συνασπισμός, προτεργάτες αυτού του εγχειρήματος, έτσι, ήταν οι άνθρωποι δικοί μας. Ο πρόεδρός μας ο Γότσο ο Κουβέλης, ο άιμνηστος ο Λεωνίδας ο Κύρκος, ο Μιχάλης ο Παπαγιαννάκης και όλα αυτά τα στελέχη που είναι ακόμα μέχρι σήμερα τόσο επίκαιρα και τόσο νοπά αυτά που είχαν πει. Ένα σας θυμίζω μόνο, τη θέση του ΚΚΕ εσωτερικού. Η Ευρώπη δεν είναι ούτε κόλαση ούτε παράδεισος. Αυτό ήταν το κεντρικό σύνθημα όταν ήταν να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν η θέση του ΚΚΕ εσωτερικού. Ήταν η εξής: η Ευρώπη δεν είναι ούτε κόλαση ούτε παράδεισος. Ένα νέο πεδίο πάλης, ένα νέο πεδίο πάλης που θα συναντηθούν οι υγιείς δυνάμεις της αριστεράς, του εργαζομένου, για να δημιουργήσουμε τη νέα Ευρώπη, το νέο σπίτι μας, που μέσα εκεί θα μπορούμε να συνεργαζόμαστε, λοιπόν, να παλέψουμε για μια τέτοια Ευρώπη. Εμείς ονειρευόμαστε μια τέτοια Ευρώπη. Και όχι την Ευρώπη των μονοπωλίων, όχι την Ευρώπη των, του Σόιμπλερ και της Μέρκελ. Αποκλείεται δηλαδή να δούμε την αριστερά ενωμένη, έτσι όπως το λέτε. Λοιπόν, σε μια για να μην πλατιάσουμε. Εμείς δεν έχουμε να πούμε, εμείς έχουμε μια προγραμματική βάση. Πάνω σε αυτή την προγραμματική βάση, με αυτές τις σταθερές, ευρωπαϊκό προσανατολισμό, παραμονή της χώρας στο ευρώ, με ένα πρόγραμμα, δεν έχουμε πρόγραμμα να συνεργαστούμε, όποιος θέλει μπορεί να έρθει, να συζητήσουμε, να διαμορφώσουμε μια άποψη κτλ. Με το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ σαν Σταμάτης Ζουμίδης και σαν χρόνια ενεργοποιημένος μέσα στον χώρο της Ανανοητικής Αριστεράς, με τα παιδιά του συνασπισμού δεν έχουμε καμία διαφορά. Έχουμε όμως τεράστιες διαφορές με όλες αυτές τις συνιστώσεις που πλαισιώνουν, είναι περίπου 10 με 14, 15 που πλαισιώνουν τον συνασπισμό, οι οποίες έχουν απόψεις εξ αντιθέτου αντίθετες μεταξύ τους. Δεν μπορούν να συνοηθούν μεταξύ τους. Πώς λοιπόν, με ποιους θα καθίσουμε με αυτούς να συζητήσουμε? Ο ένας είναι να φύγουμε από την Ευρώπη. Ο άλλος είναι να μισοείμαστε στην Ευρώπη. Ο άλλος είναι. Το καταλάβαμε, δηλαδή, κατανοητό. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει κοινό σημείο, έτσι. Αυτό το φαινόμενο των ευρωεκλογών που ο κεφαλής του ψηφοδελτίου είχε θέσει η Ευρωπαϊκή και η δεύτερη στο ψηφοδέλτιο είχε θέσει του ΚΚΕ ότι πρέπει να φύγουμε από την Ευρώπη. Αυτά είναι μεσοβέζικα πράγματα. Εμείς ξεκαθαρίσαμε το τοπίο, έχουμε μια στάνταρ πολιτική. Θα ήθελα να πω δύο κουβέντες. Πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα έτσι κι αλλιώς. Συγγνώμη από όλους, πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα. Δεν θα προλάβουμε και στο επόμενο μέρος θα συνεχίσουμε. Ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανεργόμαστε. Gracias.
Επανήλθαμε εδώ στη συζήτηση με τους υποψηφίους των κομμάτων και νομίζω βέβαια ότι έστω και πολύ επιγραμματικά μία πρώτη εικόνα και μία πρώτη επαφή με τους ψηφοφόρους της ΧΙΟΥ τους είχατε και οι τρεις. Εξάλλου βέβαια και η θέση σας και η προσωπικότητά σας νομίζω ότι λίγο πολύ είναι γνωστή εδώ στη ΧΙΟΤΙΚΗ κοινωνία. Γι' αυτό και στο κομμάτι αυτό το τελευταία ενότητα της εκπομπής θα ήθελα να σταθούμε περισσότερο στα τοπικά θέματα. Είναι πάρα πολύ ωραία όλα τα προγράμματα. Δεν μπαίνει κανείς στη διαδικασία, τουλάχιστον εγώ, να κρίνω τα προγράμματα και τις θέσεις του κάθε κόμματος. Θεωρώ όμως ότι θα ψηφιστείτε από το εκλογικό σώμα της ΧΙΟΥ. Και θα πρέπει ο ΧΙΟΤΙΣ να γνωρίζει τι αποτελεί για εσάς προτεραιότητα και πού μπορείτε να δώσετε λύσεις. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Κουντουρούδα, ο οποίος αισθάνεται και πιο αδικημένος, αν δεν κάνω λάθος, και μετά στην κυρία Μπογή. Λοιπόν, ο κύριος Σουμίδης θα κάνει το κλείσιμο. Θα είναι η τελευταία κουβέντα δική του τώρα, οπότε αυτό. Δεν ξέρω, οφείλετε να το προσέξετε. Λοιπόν, κύριε Κουντουρούδα, ΧΙΟΣ. Προτεραιότητες, προβλήματα. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Και λύσεις, έτσι. Πάντα απ' όλα, όταν κάνουμε κάποιες προτάσεις, πρέπει να έχουμε και τις λύσεις. Και τις λύσεις αυτές πρέπει να τις έχουμε και μελετημένες. Λοιπόν, το θέμα είναι τις ανεμογεννήτριες. Είναι σαφές ότι η ΧΙΟΣ χρειάζεται να αποκτήσει κάποια αυτάρκεια. Αυτή η αυτάρκεια έχει σχέση φυσικά και με το θέμα της ενέργειας, το οποίο είναι και το πιο κρίσιμο. Γνωρίζουμε όλοι για το θέμα ότι για το θέμα με την ΤΕΗ, η οποία χρησιμοποιεί καύσιμα τα οποία είναι τελείως βέβαια για το περιβάλλον, είναι λογικό ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ένας τομέας στον οποίο μπορεί να δοθεί μεγάλη όθηση, να υπάρξει μια ανάπτυξη, η οποία θα έχει και περαιτέρω ωφέλη για την κοινωνία. Οπότε πρώτο θέμα για εσάς είναι οι ανεμογεννήτριες. Έτσι σας τα λέμε, δηλαδή να τα μαζεύουμε έτσι. Ναι, για να μην. Να μην έχουμε και. Είναι καλό να έχουν επενδύσεις στο νησί, οι οποίες θα συνεισφέρουν στην ενεργική αυτάρκεια της ΧΙΟΥ. Όμως δεν είναι η ΧΙΟΣ Ελντοράντο. Δεν είναι η Ελλάδα Ελντοράντο. Δεν είναι ερχόμαστε, πετάμε οπουδήποτε ανεμογεννήτριες, χωρίς περιβαλλοντολογικές μελέτες. Χωρίς να εφαρμόζουμε την ευρωπαϊκή και την νομοθεσία ή ακόμα και να την υπερκεράζουμε. Κατά συνέπεια, το συγκεκριμένο έργο θα πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή, θα πρέπει να υπάρξει ενότητα μεταξύ των φορέων, προκειμένου να ευρεθεί η καλύτερη λύση. Και σε κάθε περίπτωση δεν θα έχουμε και ανεμογεννήτριες και ΕΔΕΗ. Και αν μη τι άλλο, δηλαδή, ξέρετε, κάποια στιγμή αρχίζουμε και ψάχνουμε τα αυτονόητα μερικές φορές. Πάμε σε άλλο θέμα. Άλλο θέμα είναι η ανάπτυξη του νησιού. Η ανάπτυξη του νησιού, η τουριστική, θα έρθει από δύο δρόμους. Και από. Καταρχάς, χρειάζεται να αποκτήσουμε μεταφορικά ισοδύναμα. Η ΧΙΟΣ έχει μόνο μία σύνδεση αυτοπλοϊκή στο λιμάνι της ΧΙΟΥ και μετά έχει το αεροδρόμιο. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να επαναλειτουργήσει η γραμμή Αθήνα Μέστα. Θα πρέπει σαφέστατα το αεροδρόμιο κάποια στιγμή να τελειώσει, να σταματήσει πια αυτό που είχατε δει σαν ανέκδοτο τη στοιχείο, τελικά τα έργα γίνονταν πανταετή αναγενναία. Εντάξει, γενναία στο Αβραάμ. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει κάποια στιγμή επιτέλους να μαζευτούν οι φορείς, να έρθει ο Αντιπιθαριάκης, να έρθει ο Δήμαρχος, να φτιάξουν ένα εθνικό, ένα μάλλον σχετικό σχέδιο ανάπτυξης, το οποίο θα το υποστηρίξουν όλοι μαζί. Τόσο ώστε όταν ένα έργο ξεκινάει σήμερα να τελειώσει 3 χρόνια. Μετά, χρειάζεται σαφέστατα να δούμε το θέμα με το κάστρο. Γιατί το κάστρο μπορεί να καταστεί ένα στρατουριστικό πόλο έλξη. Θα πρέπει μετά να πάρουμε μέτρα για να καταστήσουμε τη ΧΙΟ έναν τουριστικό πόλο έλξη. Ούτως ώστε, δηλαδή, να φτιαχτούν οι μαρίνες, αλλά να φτιαχτούν και να επενδυθούν σωστά τα κεφάλαια, να έχει ο τόπιο πληθυσμό κάποια σχολεία. Εντάξει. Και να μην πηγαίνουν τα γιώτη και τα σκάφη που είναι ένα σημαντικό οικονομικό αντικείμενο που υπάρχει σε αυτό το τομέα να πηγαίνουν στην Τουρκία. Μετά πρέπει σαφέστατα να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να επεκταθούμε μέσω της μαστίχας μέσα σε μια αγορά, την τουρκική ενάρχη, την ευρωπαϊκή. Καταρχάς τη μαστίχα είναι όπλο της Ελλάδος. Η μαστίχα με τις δυνατότητες που έχει και λόγω της μοναδικότητάς της παγκόσμιας μπορεί να αποφέρει τεράστια όφελη στην Ελλάδα. Εντάξει, το θέμα με το εισκόρυ στο γεωφύλι θα είναι στα πτυσάκα στο γεωφύλι.
Εντάξει, γιατί και το ένα, γιατί και το άλλο. Το θέμα είναι κάποια στιγμή να τελειώσει για να μην έχουμε και θύματα. Μάλιστα. Νομίζω ότι. Κάτι άλλο, αν ξέρω, αν ένα λεπτάκι το... δηλαδή ακόμη και να δώσουμε το λόγο στην κυρία. Χθες ανακοινώθηκε ότι έχουν ξεκινήσει κάποιες διαδικασίες για τη δημοπράτηση. Μάλλον φτιάξανε μια επιτροπή η οποία θα ετοιμάσει πέντε δημοπράτησης για τα γεωθερμικά πεδία. Τα οποία θα είναι στα Φινιανά, Μικρολάτους και στα Νέμικα. Λοιπόν, είναι μια επένδυση που πρέπει να αποσυρθεί. Να αποσυρθεί για τις επιπτώσεις κυρίως και να δούμε και για τα ωφέλη. Καλώς. Κύριε Αμπογή, οι οικολόγοι πράσινοι τι λένε για τη Χίο? Οι οικολόγοι πράσινοι στα τοπικά θέματα που αφορούν την τοπική κοινωνία είναι αυτοί που έχουν τις περισσότερες λύσεις, τις πιο σημαντικές, τις πιο ουσιαστικές, και αυτό γιατί είναι πολιτική μας γραμμή να επενδύουμε σε κάθε τόπο και τις δυνατότητες που έχει ο κάθε τόπος. Ας πάρουμε το θέμα της ενέργειας. Για να σας ενημερώσω, αυτή η επένδυση που πρόκειται να γίνει του Rock and Roll δεν έχει στη μελέτη της τη διασύνδεση με τη Χίο. Το αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο. Έχει την διασύνδεση με άλλα νησιά, αλλά και αυτό δεν είναι καθόλου ολοκληρωμένο. Οπότε αυτό σημαίνει ότι θα υποστούμε όλοι αυτοί το λιώσιμο των βουνών και ό,τι περιβαλλοντικό κόστος έχει, χωρίς την ουσία να έχουμε κανένα απολύτως όφελος. Αυτά βέβαια θα τα δούμε και στη συνέχεια όταν πρόκειται να γίνει. Στο θέμα της ενέργειας, εμείς υποστηρίζουμε να έχουμε τελείως απεξάρτηση από το πετρέλαιο. Θα προχωρήσουμε με τις μελέτες, δηλαδή θα επενδύσουμε, θα είμαστε υπέρμαχοι των μελετών για τη γεωθερμία, για βιόμαζα, ενέργεια από βιόμαζα και φωτοβολταϊκά και την αιωλική ενέργεια, αλλά όσο έχει αντοχές στο νησί και όσο χρειάζεται το νησί. Μετά την ενέργεια. Ένας άλλος τομέας. Ναι, ο άλλος τομέας είναι του τουρισμού. Στον τουρισμό είδαμε ένα σωρό επενδύσεις που γίνονται με πάρα πολλά χρήματα που τα έχουν τραβήξει από τον Έλληνα φορολογούμενο. Τελικά όμως δεν έχουν αποδώσει καθόλου. Και έχουμε πάρα πολλούς δρόμους που μεγάλους, τεράστιους, που δεν πάνε πουθενά, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει υποδομή και δεν υπάρχουν οι εταιρείες ή οι μικρές επενδύσεις που χρειάζονται για να έχουμε κίνηση. Στον τουρισμό θα θέλαμε να γίνει τέτοιες επενδύσεις που να μπορεί να απλωθεί ο τουρισμός όλο τον χρόνο, όπως είναι οι οικοτουριστικές μονάδες, περιπατητικός τουρισμός, να υποστηρίξουμε τα ιστορικά μας στοιχεία. Μάλιστα, έχουν δοθεί από την ΕΟΚ 500 εκατομμύρια ευρώ στον πολιτισμό και δεν έχει απορροφηθεί τίποτα σχεδόν από αυτά τα χρήματα. Ελάχιστο, ένα 5% έχει απορροφηθεί. Φανταστείτε τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει στον τομέα του πολιτισμού, ο οποίος θα μας έφερνε και θα βοηθούσε και τον τομέα του τουριστικού, αλλά και κάθε δραστηριότητα πάνω στο Χίο. Ένα άλλο θέμα είναι το νερό και η ενέργεια. Αυτά δεν τα παραχωρούμε σε ιδιώτες. Είναι κοινωνικά αγαθά και δεν μπορούμε να τα παραχωρήσουμε σε κανένα ιδιωτικό κεφάλαιο. Δεν είναι η θέση μας δηλαδή να παραχωρηθούν σε ιδιώτες αυτά. Πρέπει να υποστηρίξουμε ένα άλλο κομμάτι του δυναμικού που έχει και ο τόπος μας αλλά και γενικά η Ελλάδα, της καινοτομίας. Έχουμε πολλούς ανθρώπους, επιστήμονες, μεταπτυχιακά, δυνατά μυαλά, πολύ σημαντικό κόσμο, και τους στέλνουμε για μετανάστευση. Αυτό είναι απαράδεκτο. Θα πρέπει να δώσουμε όλα τα κεφάλαια αυτά που χρειάζονται για να μπορέσουν να μας δώσουν καινοτόμες λύσεις και καινούργιες ιδέες και να μπορέσει να κινηθεί η οικονομία σύμφωνα με τις ανάγκες πραγματικά του τόπου μας. Ένα άλλο θέμα είναι τα απορρίμματα. Η διαχείριση των απορριμμάτων. Αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε ήδη να το έχει κάνει ο Δήμος. Έχουμε πάρα πολλές μελέτες να δώσουμε. Τουλάχιστον εμείς σαν οικολόγοι που συνέχεια σε αυτό το θέμα και με την ανακύκλωση αναλώνουμε πάρα πολύ δυναμικό σε αυτό το θέμα. Αλλά βλέπουμε τώρα ότι και ο Δήμαρχος θέλει να τα δώσει σε ξένες εταιρείες και πάλι εμείς θα πληρώνουμε από την τσέπη μας μια ξένη εταιρεία η οποία θα θέλει να κερδίζει με αμφίβολα αποτελέσματα, γιατί μέχρι τώρα κανένας... Και εσείς να δώσουμε και το λόγο στο... Πιστεύω ότι
Άριστα συνδεδεμένα με το περιβάλλον, ναι. Βέβαια, και τα δικά σας ειδικές σας προτεραιότητες. Άρρηκτα συμβεβαιωμένες και σε πρώτη προτεραιότητα. Κύριε Ζουμίδη. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Έχετε το λιγότερο χρόνο από όλους. Ναι, αυτό τώρα. Σας το έχω υποσχεθεί αυτό. Δεν πειράζει, μου το χρωστάτε, θα μου το δώσει μια άλλη εκπομπή. Την επόμενη φορά. Το σημειώνω. Θα ήθελα να προσθέσω ένα μόνο. Για το θέμα που είπαμε πριν προηγουμένω και την κυρία Κατσέλη, σέβομαι τις γνώσεις της, είναι μια καταξιωμένη. Δεν ανοίγουμε πάλι τώρα αυτή την αντιπαράθεση, δηλαδή πρέπει να πούμε στο τοπικό κομμάτι. Και ένα δεύτερο, θα σα πω και για τυχείο. Ναι, το τώρα μιλάμε για τυχείο. Η συγγητή του δημοψηφίσματος ήταν ο κύριος Καστανίδης και στεναχωρέθηκε που δεν έβγαινε. Λοιπόν, τώρα πάμε στα τοπικά. Ναι, ναι. Θα του το πω και εκείνο κατ' ιδία. Λοιπόν, θα ήθελα και τώρα για τα τοπικά. Το πρώτο, για να ζήσει αυτό ο τόπο πρέπει να έχει ανθρώπου. Για να υπάρχουν σε αυτόν τον τόπο άνθρωποι πρέπει να υπάρχουν δουλειέ. Για να έρθει τουρισμός θα πρέπει να υπάρχει υποδομή και νερό. Πρώτη προτεραιότητα λοιπόν για μένα και για την παράταξή μας είναι το θέμα του νερού. Μέρος. Ζούμε σε ένα ευλογημένο μέρος με καλές βροχοπτώσεις. Αυτή τη στιγμή σας προκαλώ να επισκεφτείτε τη Βόρειο Χίο από άκρου σ' άκρου την Αμανή μέχρι και τον Αγό, να δείτε τι εκατομμύρια χρυσάφι, γιατί για χρυσάφι πρόκειται. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν ξέρετε, θα πρέπει στη Χίο να γίνει μία έρευνα, διότι τα αιματολογικά ξεπερνούν το μέσο όρο το πανελλαδικό. Νομίζω λοιπόν ότι μια κύρια αιτία και εντοπίζεται και από αρκετούς επιστήμονες στη Χίο είναι η ποιότητα του νερού. Δεν επιτρέπεται ένας τόπος το 2012 να πίνει είτε με μπετονάκια τα οποία κοστίζει και βεζίνη σήμερα. Έτσι, και είναι πανάκριβο το να φύγεις από το σπίτι σου και να πας στην Πηλιδούη. Πρώτη προτεραιότητα λοιπόν για μας είναι το νερό. Για το θέμα της ανάπτυξης. Εδώ στην εφημερίδα εχθές διάβαζα μια συνέντευξη της κυρία Τσουρή, η οποία αισθάνεται περήφανη για ό,τι έργο έχει γίνει στη Χίο. Θα ήθελα από εδώ, με όλο το σεβασμό και με όλη την εκτίμηση που τρέφω, την προκαλώ να έρθει να περπατήσουμε από την Αμανή μέχρι την άκρη προς το Βενέτικο. Να επισκεφτούμε το φράγμα των Κουρουνίων που είναι μισοτελειωμένο. Το φράγμα του Σαραπιού που έχει πιάσει χόρτα τώρα, δηλαδή είναι σε εμβριακή κατάσταση. Το φράγμα του Ισκόρου στο Γεφύρι, τη Μαρίνα, το νοσοκομείο, τη Μαρίνα το νοσοκομείο, το αεροδρόμιο. Και θα ξεκαθαρίσω το θέμα για το αεροδρόμιο. Μην νομίζει ο κόσμος ότι μέσα προεκλογικά λύθηκε το θέμα του αεροδρομίου και το προβάλλουν και οι δύο βουλευτές και ότι η Νέα Δημοκρατία και τα λοιπά ότι δώσαν λύση. Πήραν 30 εκατομμύρια από το σπατώσιμο, το οποίο το σπατώσιμο είναι τα λεφτά που πληρώνει ο ελληνικός λαός. Βλέπω ότι συμφωνείτε δηλαδή, έτσι. Μα τώρα κάνουμε ρητρική εξαρτία από ένα τηλέφωνο το γενικό γραμματέα. Λοιπόν, πήραν 30 εκατομμύρια από το σπατώσιμο από αυτά που πληρώνει ο κάθε. Τέλος, πού να πρωτοπιάσεις έτσι. Πολλά άπειρα. Έφαση μετακίνηση στοιχείων για την Αθήνα με το αεροπλάνο να έχει γίνει προνόμιο των 178 ευρώ είχε το ειστήριο το αεροπορικό τις παραμονές του Πάσχα. Πού είναι ο υγιής, η Ολυμπιακή ήταν μονοπόλιο. Και πιστεύω ότι καλά κάνανε και τη δώσανε. Διότι εγώ δούλεψα στο αεροδρόμιο και ήξερα τα τροτά και έβλεπα και αρκετά πράγματα. Σήμερα που υπάρχει ο υγιής ανταγωνισμός, που συμφωνήσαν οι δύο μεγάλες εταιρείες και έφυγε έτσι αναπτυχίο και έμεινε Ολυμπιακή μονοπόλιο. Και την άλλη μέρα τα εισιτήρια πήγανε απλησίαστα για τον καθένα. Αυτό είναι. Ή στην ακτοπλοεία, που ήδη θα καταλήξουμε να έχουμε κάθε δεύτερη μέρα καράβι. Λοιπόν, πρώτη προτεραιότητα το νερό. Αν είναι αυτή η ανάπτυξη που είδαμε τα τελευταία χρόνια, καλύτερα να μας αφήσουν όπως είναι ο παραλιακός δρόμος της Χίου όταν δεν έχει τροχονόμο. Έχω προσέξει ότι όταν υπάρχει τροχονόμος του λιμενικού σώματος και κάνει τον τροχονόμο στην παραλία, κάνω 20 λεπτά από το χαντρί να πάω μέχρι το πρακτορείο του Σαμφό. Όταν δεν υπάρχει κανένας, είμαι σε 3 λεπτά. Καλό λοιπόν είναι να μας αφήσουν μόνους μας. Πιο καλά θα πάει ο τόπος. Σας το λέω με γνώση ότι θα πάει καλύτερα ο τόπος. Δεν θέμε σωτήρες. Βαρεθήκαμε από σωτήρες. Από αυτή τη στιγμή. Ολοκληρώστε. Εάν δείτε. Και εκεί θέλω να πω δύο κουβέντες για τη Μαρία, η οποία για το θέμα των αναμενομηγητηριών είμαστε πολύ κοντά. Αλλά χάνουν το δίκιο τους πολλές φορές. Ο τόπος θέλει επενδύσεις. Πολλές φορές χάνουν το δίκιο τους, διότι ναι, μεν οι απόψεις είναι σωστές, αλλά όταν βγάζεις
Δεν το βγάλανε εκείνη, βέβαια, το. Η επιτροπή που έχει γίνει για τις ανεμογεννήτρες. Όταν βγάλεις ότι βάζοντας τις ανεμογεννήτρες στην Αμανή δεν θα βγάζει μαστίγη στα νοτιόχωρα, νομίζω ότι αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, τα ακούει ο κόσμος. Αυτό ήταν από μελέτη επιστημονική όμως, δόθηκε. Ωραία. Εσείς το πιστεύετε ότι θα χάσουν τον προσανατολισμό οι μέλισσες και ότι θα πάθουν κεφαλικό οι κατσίδες? Αυτή τη μελέτη την έκαναν Αμερικάνοι επιστήμονες για την Αμερική. Σε μια ήπια μορφή, ποιος δεν είναι, ποιος είναι αντίθετος ήπιας μορφός ενέργεια? Ποιος, πέστε με έναν άνθρωπο. Λοιπόν, κύριε Ζουμίδη, και ένα άλλο. Νομίζω ότι όπως θα πήγαινε καλύτερα, βαρθήκαμε από σωτήρες. Αυτή τη στιγμή γίνεται ένας βιασμός του περιβάλλοντος από το Παντικιός μέχρι τα Καρδάμιλα. Προκαλώ τον οποιοδήποτε να πάει. Δεν έχω τίποτα, μα τίποτα, σας το λέω, επιλόγω τιμής, ούτε με τους εργολήπτες, ούτε με τους εργολάβους. Θέλω να μάθουμε ποιος είναι ο μελετητής, τι σκοπιμότητα έχει, πόσο συντομεύει η διαδρομή από το Μερσινίδη μέχρι τα Καρδάμιλα και αν αυτό που έχει γίνει, ο βιασμός του περιβάλλοντος. Σας προκαλώ να πάτε να το δείτε, εάν αυτό είναι ανάπτυξη. Εάν σκέπτονται τέτοια ανάπτυξη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν τη θέλουμε. Λοιπόν, επειδή συγγνώμη λίγο για το ύφος, αλλά επειδή. Κάπου εδώ θα πρέπει να. Κατανοητό. Κάπου εδώ θα πρέπει να κλείσουμε. Βέβαια, καταλάβατε, ξέρουμε καλύτερα όλοι, ότι σε ένα μικρό τηλεοπτικό χρόνο όχι μόνο οι θέσεις του κόμματος δεν μπορούν να αναπτυχθούν ή πολύ περισσότερο, φαντάζομαι ότι σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία τουλάχιστον με το πολιτικό χώρο στον οποίο ανήκει το καθένας πάλι να έχουμε μια συζήτηση, αν δεν ξέρω αν θα είστε εσείς ή κάποιοι άλλοι. Αυτό θα το δούμε. Αυτό βέβαια που έχω να τονίσω και στους τρεις σας, αυτό που έχω καταλάβει από την κουβέντα που είχαμε, είναι η αγωνία σας, η οποία είναι κοινή. Ανεξάρτητα από τις πολιτικές πεπιθήσεις. Και θέλω εδώ στο τελευταίο λεπτό που θα έχει ο καθένας. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος δεν θα έρθει να ψηφίσει. Θέλω λοιπόν πολύ επιγραμματικά, σε ένα λεπτό ο καθένας, αφήνοντας απ' έξω, αν θέλετε, την κομματική σας. Ποιο είναι ακριβά τα εισιτήρια? Πρέπει να βάλουμε ένα μέτρο αυτή τη στιγμή, σήμερα ή αύριο. Και γουδούρα, ξεφεύγεται, ναι, εκτός από αυτό. Υπάρχουν όμως και κόσμος, υπάρχει και κόσμος που μένει εδώ και δεν θα πάει να ψηφίσει. Λοιπόν, θέλω ένα λεπτό ο καθένας, κλείνοντας και αποχαιρετώντας δηλαδή το τηλεοπτικό μας κοινό για απόψε, να πείτε ένα καλό λόγο για ποιο λόγο πρέπει κάποιος να ψηφίσει. Να ξεκινήσω από την κυρία Βογή. Πιστεύουμε ότι όλοι θα πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε, γιατί όλους πρέπει να μας νοιάζει και η πολιτική και το μέλλον μας το ίδιο. Δηλαδή, όταν δεν πάμε να ψηφίσουμε, είναι σαν να υποθηκεύουμε το μέλλον μας και το μέλλον και των παιδιών μας. Είναι οι συγκυρίες τέτοιες που πρέπει να νοιαστούμε για το περιβάλλον μας, να νοιαστούμε για την ζωή μας, για τα χρήματα που παίρνουμε, για τις ελευθερίες μας, για τη δημοκρατία. Επομένως, θα παρακαλούσα όλο τον κόσμο να έρθει να ψηφίσει και προτείνω προφανώς να ψηφίσετε τους οικολόγους πράσινους, γιατί έχουμε λύσεις, έχουμε τρόπους διεξόδου, αλλά χρειαζόμαστε όλον τη συμπαράσταση και όλον την φωνή. Κύριε Ζουμίδη, λεπτό. Αναμφισβήτητα, καλούμε όλο τον κόσμο να πάει να ψηφίσει. Όσοι λιγότερο πάνε να ψηφίσουν, τόσο τα μεγάλα κόμματα έχουν κάποιο όφελος. Διότι όσο μικραίνει η πίτα των ψηφοφόρων, παίρνουν μεγαλύτερο ποσοστό. Εκτός από αυτού, εμείς ζητάμε από το Χιώτη Κολάου και πανελλαδικά, κάτω από την φωτισμένη ηγεσία του Φωτού Κουβέλη, μια νέου πολιτικού, ο οποίος έχει δείγματα γραφής και για την αξιοπρέπειά του και με όλο αυτό το επιτελείο που τον περιστοιχίζουμε, να μας τιμήσει με την ψήφο του, γιατί για να αισθάνεται ήσυχα και μετά τις εκλογές και να μην αρχίσουμε τα κοψοχέρδες και τα λοιπά. Σεβόμενοι όλους τους πολιτικούς χώρους, θα κάνουμε ένα ωραίο αγώνα, χωρίς μικρότητες και ακρότητες, θα δώσουμε ένα ωραίο αγώνα και θα σεβαστούμε στο απόλυτο το ψήφο του Χιώτικου λαού. Θα είμαστε δίπλα του, όπου πρέπει θα είμαστε δίπλα του. Αυτές είναι οι ευθύνες που σου είπα πιο μπροστά για την αριστερά. Άλλη φορά θα το κουβεντιάσουμε. Όπου πρέπει, διότι θα πρέπει πια η κάθε κίνηση, από όποιο χώρο και να προέρχεται, να είναι τεκμηριωμένη, να είναι πιστική και να μην είναι ούτε ναι σε όλα, ούτε όχι σε όλα. Κύριε Κουδουρούδα. Μάλιστα. Κοιτάξτε, η αναβάθμιση και η οργή δεν φτάνει μόνο. Η συμμετοχή είναι κρίσιμη, είναι σημαντική, γιατί χωρίς αυτή δεν θα έχουμε τη δύναμη μετά να τιμωρήσουμε και μετά να μετρηθούμε.
Γιατί πρέπει αυτός ο λαός κάποια στιγμή να δικαιωθεί, πρέπει να υπάρξει κάποια στιγμή κάθαρση. Δεν είναι μόνο θέμα ανάπτυξης, είναι και θέμα κάθαρσης. Είναι θέμα να γίνουμε καλύτεροι. Είναι θέμα να ενωθούμε κάποια στιγμή όλοι σαν Έλληνες και να προχωρήσουμε μπροστά. Εάν δεν ενωθούμε, θα διαλυθούμε. Κατά συνέπεια, εγώ θα σας καλέσω να ψηφίσετε την κοινωνική συμφωνία με τους υποψήφιους που είναι εδώ στο νησί, εμένα τον Μάθο τον Κουτουρούδα και τον Στάβο τον Καραβασίδη, και φυσικά να την προτιμήσετε, καθώς είναι ο κύριος πολιτικός φορέας, ο οποίος έχει την ικανότητα και την εμπειρία να οδηγήσει τη χώρα αυτή σε μια διέξοδο από αυτή την κρίση. Πολίτες Ισχύου, μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Ευχαριστώ. Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ και τους τρεις. Να σας ευχηθώ για μία φορά ακόμη καλή επιτυχία στον κύριο Σταμάτη Ζουμίδη από τη Δημοκρατική Αριστερά, στην κυρία Μαρία Μπογή από τους Οικολόγους Πράσινους και στον κύριο Μάρκο Κουντουρούδα από την Κοινωνική Συμφωνία. Να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Ελπίζω ο κόσμος τουλάχιστον να πήρε κάποιες απαντήσεις. Νομίζω ότι πάνω απ' όλα αυτό που μετράει και αυτό που έχει αποδοχή από τους πολίτες είναι ένας διάλογος και μία παρουσίαση στα πλαίσια της αξιοπρέπειας. Πάνω απ' όλα να σεβόμαστε τον τηλεθεατή. Δεν νομίζω ότι οι κοκορομαχίες δεν νομίζω ότι βοηθούν κανέναν. Να σας ευχηθώ για μία φορά ακόμη καλή επιτυχία. Να ευχαριστήσω και εσάς που παρακολουθήσατε απόψε μαζί μας εδώ την πρώτη προεκλογική εκπομπή στη τηλεόραση της Πατρίδας. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ.